Μιλήσει και το γραφείο τύπου του Παντολικού, ο κύριο Χρήστο Τούπο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλησπέρα από το Λίμπερο και από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Όπω τα είπατε, ναι. Δεν μπορεί να αφήσει κανένα να συγκινηθεί αυτή η υπόθεση και δεν υπάρχουν αποστάσει. Δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν διαχωριστικέ γραμμέ. Το ποδόσφαιρο, νομίζω, ενωμένο δίνει το στίγμα του απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Και αυτό που έκανε μέσω του Superlink και αυτό που έκανε ο Παναγιώτης, αυτό που κάνει κάθε ομάδα, αυτό που κάνει κάθε φίλαθλος, νομίζω δίνει το πραγματικό στίγμα και την διάθεση όλων των ανθρώπων, του ποδοσφαίρου, όλης της κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Τα καταδικάζει, τα βάζει στην άκρη, προσπαθεί να τα βάλει στην άκρη, γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς έχουμε πολλά και τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως θα αναφέρουμε και το πρόσφατο με τον Άλκη που συγκίνησε και συγκινεί την Ελλάδα. Νομίζω κύριε Στούπο, ο Παντολικός είναι η μόνη ομάδα που αντί για ονόματα ποδοσφαιριστών στις φανέλες υπήρχε το όνομα του Άλκη. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάποια άλλη, όχι ότι έχει σημασία. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες, αλλά νομίζω ο Παντολικός, τουλάχιστον εγώ αυτόν είδα. Και σίγουρα το σκίτσο με τον Τίτορμο είναι. Αν μη τι άλλο, συγκλονιστικό. Και έμαθε για να το ελαφρύνω και λίγο. Έμαθε και όλη η Ελλάδα πραγματικά ποιο είναι στο έμβλημα του Πανετολικού, έτσι. Και αυτό. Γιατί... Εμείς το ξέραμε που αγαπάμε τον Πανετολικό. Και εμείς αγαπάμε το Αγρίνιο και τον Πανετολικό. Δεν είχα ψαχτεί τόσο εγώ πολύ. Εγώ είχα ψαχτεί. Ναι. Είναι καλή ιστορία. Θα την πούμε μια άλλη φορά για τον Τίτορμο. Αλλά το έμαθε αρκετό κόσμο, είναι αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τον Τίτορμο, πραγματικά. Επειδή συνεργαζόμαστε χρόνια και επειδή έχουμε την τύχη εδώ στα Αγρίνια να υπάρχει ένας εξαιρετικός τυπογράφος, ο Χρήστος Παπανίκος, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και στα περιοδικά, τα έντυπα που βγάζαμε παλιότερα ή στα ηλεκτρονικά εδώ και 15 χρόνια. Και είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, ένας σπάνιος τυπογράφος. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, θα λέγαμε, υλοποίησε αυτή την ιδέα, μάλλον την ιδέα του, γιατί δεν δόθηκε κάποια κατεύθυνση από την πλευρά μας, από την πλευρά του Παντολικού. Ήταν μια ιδέα την οποία μας παρουσίασε και φυσικά συγκλονιστήκαμε μόλις αντικρίσαμε το αποτέλεσμα, όπως νομίζω συνέβη με όλους τους Έλληνες, γιατί αυτό το σκίτσο κυκλοφόρησε τάχιστα πάντου, πραγματικά εξαιρετικό και νομίζω χτυπάει στην καρδιά όλους μας. Νομίζω ποιος δεν θα ήθελε να είναι στην θέση του Τίτορμου, έτσι όπως απεικονίζεται σε αυτό το σκίτσο. Νομίζω πραγματικά έπιασε όλη την ουσία της υπόθεσης και νομίζω αυτό είναι, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το αφήσετε κύριε Στούπο στο γήπεδο του Πανετολικού συνέχεια, δεν το αποσύρετε. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, πάντως. Ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει, να θυμόμαστε. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο ήδη από την επομένη του αγώνα μας προβληματίζει, πώς θα αξιοποιηθεί όλο αυτό. Θα σας πω κάτι, να αναφέρω όμως και θέλω να δώσω, να μεταφέρω για τις ευχαριστίες στην διοργανωτία του Σπερλίν. Είπατε ότι δεν υπήρχε άλλη ομάδα και σε μένα δεν έχει κοπέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Ζητήσαμε ειδική άδεια γιατί υπάρχει κανονισμός των εμφανίσεων όπως ξέρετε, δεν μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Superlink που παρότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο μας έδωσε την σχετική άδεια όπως ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση που ήταν επιθυμία και των ποδοσφαιριστών και όλων. Και όλο αυτό έφερε και μια μεγάλη ζήτηση, να το πω έτσι. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα από φιλάθλους όλη την Ελλάδα, πέρα από τους οπαδούς του Πανετολικού, που ζητούν να προμηθευτούν κάποια αυτές τις φανέλες που είναι φυσικά σε πολύ περιορισμένο αριθμό. Άλλωστε δεν υπήρχαν και τα χρονικά περιθώρια να τυπωθούν περισσότερες. Φανταστείτε ότι το βράδυ της Παρασκευής πήραμε την τυπική έγκριση της Superlink να προχωρήσουν σε αυτό. Έπρεπε να τυπωθούν όλες οι εμφανίσεις. Και υπάρχει μια σκέψη δεν έχουμε καταλήξει ακόμα, κοιτάζουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί, να δημοκρατηθούν αυτές οι φανέλες και τα έσοδα να διαδοθούν σε κάποιο ίδρυμα που να έχει σχέση με παιδιά. Είναι κάτι
που επαναλαμβάνω είναι σκέψη ακόμα. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Να το ελπίσουμε. Ενδεχομένως μαζί και με το σκίτσο του Χρήστο Παπανίκου που πολύ θα ήθελα να συλλογή. Εγώ δεν ξέρω. Δύο ερωτήσεις βασικά λίγο πριν κλείσουμε. Η μία, αν είχατε και κάποια επικοινωνία ίσως και με τον Άρη, αν σας πήρε τηλέφωνο από τον Άρη. Και η δεύτερη που θα ήθελα να κάνω, μια και έχετε και εικόνα εσείς, όχι, οι Έλληνες αντιλαμβάνονται, οι ξένοι πώς θα υποδέχθηκαν όλο αυτό στο άκουσμα της είδησης, αγωνιζόμενοι και αυτοί στο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέποντας ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτή. Αν μπορείτε λίγο, κύριε Στούμπο, να μετακινηθείτε, γιατί το σήμα σας χάνεται λίγο. Α, ναι. Ναι, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε καλύτερα κιόλας. Ελπίζω τώρα να ακούμε. Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν διαφορές. Όταν αντιλήφθηκαν το γεγονός και οι ξένοι ποδοσφαιριστές μας, συμμετείχαν και αυτοί. Και είναι χαρακτηριστικό, μπορεί εύκολα κάποιος να το διαπιστώσει και στα social που είναι πλέον στην ζωή όλων και των ποδοσφαιριστών και όλων που έχουν κάνει σχετικές αναρτήσεις αλλά και η συμμετοχή τους σε αυτή την προσπάθεια στη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Σαν παντολικό την δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο, την καλή τη δύναμη, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και σκοτεινές δυνάμεις και γύρω και μέσα, δυστυχώς, αλλά όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι. Μακάρι που... να μην χρειάζονταν να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Βεβαίως. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι πολύ όμορφο μέσα σε αυτή την όλη πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε ως Ελλάδα, έτσι, όχι απλά ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακριβώς, και νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να θυμίζουμε ότι στον καθέναν μας, έτσι ο ένας στον άλλον, στον διπλανό μας, στον φίλο μας, στον γνωστό μας, στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους της ομάδας, μιας και αναφερόμαστε στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Το χρέος μας απέναντι στην βία, σε κάθε φαινόμενο βίας, σε κάθε φαινόμενο που έχει να κάνει με το bullying, οτιδήποτε, με το ρατσισμό και υπάρχει επαναληπτικός χρόνια τώρα που σπαθεί, νομίζω πρέπει να απευθυνθούμε κυρίως στην νεολαία. Το κάνουμε πάρα πολύ τακτικά εδώ και χρόνια στα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Υπάρχει μια επαφή γιατί νομίζω πρέπει να εκπαιδεύσουμε σε εισαγωγικά έτσι, τη λέξη κυρίως στις νέες γενιές. Για να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Στούμπο, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.